Σε ελεύθερη πτώση είναι εδώ και μερικές μέρες οι αποδοχές των εργαζομένων της ΔΕΙΑ Ξάνθης. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε μήνα μειώνονται κατά 50 ή 100 ευρώ μέχρι να προσεγγίσουν τις νέες μειωμένες αποδοχές που προβλέπονται για τους εργαζόμενους στις δημοτικές επιχειρήσεις αυτού του είδους. Όπως αναφέρει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος Μανώλης Τζέπελης, η επιχείρηση έχει προχωρήσει εδώ και λίγους μήνες σε σταδιακή μείωση των αποδοχών των εργαζομένων. Πιο αναλυτικά, με διαδοχικές αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή, κάθε μήνα αφαιρούνται 50 ευρώ από τη μισθοδοσία όσων έχουν ακαθόριστες μηνιαίες αποδοχές έως 3.000 ευρώ και 100 ευρώ για όσους παίρνουν παραπάνω από 3.000 ευρώ το μήνα, προκειμένου να εναρμονιστούν με τον νόμο 4.024/11. Ο βουλευτής Πασόκ Νομού Δράμας και τέος Υφυπουργός Υγείας Χρήστος Αηδόνης συμμετείχε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσία του Υφυπουργού Ιωάννη Δρεβελέγκα, του Γενικού Γραμματέα Γιώργου Κανελόπουλου, εκπροσώπων εμπορικών συλλόγων και παραγωγών πατάτας, για το θέμα της αδιάθετης πατάτας κάτω νευροκοπίου. Κατά τη συνάντηση, τονίστηκε η ανάγκη για την απορρόφηση από την αγορά της παραγωγής της πατάτας του κάτω νευροκοπίου, με τη δέσμευση των εμπόρων για μείωση των εισαγωγών και διάθεση της εγχώριας παραγωγής. Ο κύριος Δρεβελέγκας τόνισε πως σκοπός είναι η στήριξη των Ελλήνων παραγωγών και στο προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί εκ νέου σύσκεψη με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την παρακολούθηση του θέματος. Ευθεία επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου εξαπολύει με ανοιχτή επιστολή του πρόεδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης Ηλίας Χαλιγιάννης. Ο κ. Χαλιγιάννης καταγγέλει την προσπάθεια εκ μέρους του Υπουργού Εξυπηρέτησης Συμφερόντων Τρίτων, προσάπτοντάς του την εκδικητικότητα και καταστροφική μανία απέναντι στους φαρμακοποιούς. Οι συνεχείς επιθέσεις του κ. Λοβέρδου προς τον κλάδο μας δεν έχουν τελειωμό. Όπως βλέπετε, εντελώς ευνοδιαστικά έρχονται νόμοι, τροπολογίες, τις οποίες ούτε καν τις μελετάμε, δεν τις συζητάμε ως κλάδος. Πλέον λοιπόν δεν τίθεται μόνο θέμα οικονομικής εξαθλίωσης, αλλά τίθεται καθαρά θέμα αξιοπρέπειας των εργασιακών μας συνθήκων. Μετά από τις αλλεπάλληλες επιθέσεις του, μετά από την οικονομική εξαθλίωση της οποίας μας έχει φέρει ως κλάδος, πλέον μας απαξιώνει και επαγγελματικά, και το είδατε αυτό εχθές, και ευτυχώς που δεν ψηφίστηκε, δεν υπερψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί καταπατώνται κατάφορα τα εργασιακά μας δικαιώματα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο φαρμακοποιός θα είναι μέσα στο φαρμακείο 24 ώρες την ημέρα, αναγκαστικά φυσικά, έτσι. Καταργούνται οι εφημερίες και με αποτέλεσμα τι γίνεται? Οι μικροί γίνονται μικρότεροι και οι μεγάλοι γίνονται μεγαλύτεροι. Έως ότου έρθουν οι αλυσίδες, έρθουν οι μεγάλες εταιρείες, ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ, το οποίο το δήλωσε μέσως εχθές ο κ. Λοβέρδος, και να μας υποδηλώσουν. Αυτό θέλει το αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης. Η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα συγκρατημένης αισιοδοξίας για τους φαρμακοποιούς επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό.